Όπως είχαμε ενημερώσει εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο, πως και για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για την Τεχνική Υπηρεσία, το θέμα του Βούρλη είναι προτεραιότητα για όλους μας. Αρχές Μαρτίου είχε γίνει σύσκεψη στην Τεχνική Υπηρεσία, παρουσία και του Δημάρχου και άλλων δημάρχων, για το τι πρέπει να γίνει. Τότε είχε αποφασιστεί να κλείσει για λίγες μέρες ο δρόμος, ώστε να γίνουν επιπλέον τομές, ώστε να δούμε τη ζημιά του έργου. Αυτό έγινε. Όπως είχαμε πει και τότε, το έργο έχει φτιαχτεί σαν σε σχήμα, ο δρόμος σε σχήμα TAF. Ουσιαστικά υπάρχει στη μέση του δρόμου ένα μεγάλος τείχος που είχε φτιαχτεί περίπου πριν από 30 χρόνια. Και από εκεί πέρα ο τείχος, ο πέτρινος εξωτερικά του δρόμου, ο οποίος έχει εδώ και αρκετό καιρό ζημιές και έχει και πρωτόκολλα επικινδύνου. Όσον αφορά το τελευταίο διάστημα, επειδή είδαμε ότι η ζημιά είναι μεγάλη, έχουν ήδη γίνει ενέργειες από την Τεχνική Υπηρεσία τώρα στο τέλος και προτείνονται και προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει άμεσα αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχει ήδη κλείσει ο δρόμος για οχήματα άνω των 5 τόνων. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στην περιοχή κάτω, στην παραλία, στο Τάλιρο. Έχει αποκλειστεί ένα πεζοδρόμιο προς την θάλασσα, ενώ έχει πέρα από αυτά, τώρα, από εκεί πέρα έχει γίνει, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο τεχνικό πρόγραμμα έχει μπει 71.000 ευρώ για την άρση επικινδυνότητας του τείχου. Από αυτό τώρα προτείνουμε, σαν τεχνική υπηρεσία, να αντιμετωπιστεί προσωρινά, δηλαδή να πάρουμε κάποιο ποσό ώστε να επισκευαστεί προσωρινά ο τείχος, ώστε να μην γκρεμίσει εντελώς, γιατί αυτό θα έχει μετά συνέπειες και για τον δρόμο, γιατί αν καταρρεύσει ο τείχος θα φύγουν και τα χώματα και όλα κάτω από το έδαφος, δηλαδή κάτω από τον δρόμο. Και από εκεί και πέρα έχει γίνει εκτίμηση για να γίνει μια οριστική μελέτη στατικών ουσιαστικά. Υπάρχει από το 2014 βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή την μελέτη και έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για να γίνει αυτή η μελέτη, να ανατεθεί δηλαδή σε κάποιο μελετητικό γραφείο, να γίνει διαγωνισμός για να γίνει δηλαδή ουσιαστικά. Μια πρόχειρη εκτίμηση είναι κοντά στις 70.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό θα μας δείξει και το τι έργα θα πρέπει να γίνουν κτλ. Για το ιστορικό, για ερωτήσεις, είναι εδώ και οι διευθυντές, όπως είπαμε, των τεχνικών υπηρεσιών και της πολεοδομίας, να μας πούν και περισσότερες λεπτομέρειες και για να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις. Ναι, θα ήθελα να γίνει μια πλήρη ενημέρωση προς το σώμα και μετά να περάσουμε σε διαδικασία ερωτήσεων και τοποθετήσεων. Γι' αυτό δίνω σε εσάς το λόγο. Σας ακούμε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστό ότι υπήρχαν προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Το φαινόμενο είναι καθαρά γεωλογικό, δηλαδή όπως έδειξε και η μελέτη, η έρευνα που είχε γίνει το 2010 με 2011 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπάρχει μια ολίσθηση των στρωμάτων του πεδάφους. Είναι δηλαδή ένα θέμα γεωλογικό, το οποίο εξελίσσεται, όπως ξέρετε, σε περιόδους αιώνων. Δεν είναι κάτι που προφανώς δημιούργησε χθες και μπορούμε να το επιλύσουμε εύκολα και γρήγορα αύριο. Είναι μια ιδιαιτερότητα της περιοχής. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έρευνα που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέδειξε κάποια μέτρα για την καλύτερη θεμελίωση της οδού. Μιλάμε το οδικό τμήμα σε μήκος 20 περίπου μέτρων μπροστά από τον Ξενώνα και κατά μήκος του τείχου αντιστήριξης στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Η μελέτη αυτή αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την οδό, μια τεχνική λύση για την καλύτερη θεμελίωσή της, όχι όμως το τυχείο αντιστήριξης, το οποίο μεταξύ με ενέργειες υπηρεσίας
έγινε έκθεση επικινδύνου κατασκευής και στάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια επισκευή με αφορμή όλο αυτό το φαινόμενο. Το Υπουργείο Πολιτισμού βέβαια ζήτησε επιπλέον μελέτες, στατικές μελέτες για το τοιχείο, όχι μόνο για το δρόμο που έχουμε, που συνεχίζουμε να έχουμε εμείς. Εκεί ακριβώς αναθέσαμε σε μελετητή, όχι της υπηρεσίας, ιδιώτη μελετητή, να μας μιλήσει για το πρόβλημα της στατικότητας του τοιχείου πλέον. Σε εκείνη την χρονική περίοδο ο μελετητής δήλωσε αδυναμία να αντιμετωπίσει το θέμα, είδε ότι είναι αρκετά πιο σύνθετο και πολύπλοκο από ό,τι φαινότανε. Και η υπηρεσία κατέληξε το 2016 πρόσφατα να εκπονήσει μία μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας του τοιχείου, δηλαδή μία αποκατάσταση ώστε να μην έχει τα επικίνδυνα φαινόμενα που υπήρχαν, μιλάμε πριν τις βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου, δηλαδή αποκολλήσεις λίθων που πέφτουν στην παραλία κτλ. Αυτή η μελέτη εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα από το Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς όμως μεσολάβησαν οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα που πέρασε, τον Ιανουάριο ειδικότερα, και από αυτοψίες που γίνανε διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια πολύ σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του τοιχείου. Πιθανόν να υπήρξε και κάποιο θέμα με τους σεισμούς που είχαν γίνει πέρσι τον Μάιο στην περιοχή της Ήρου. Από αυτό το σημείο και μετά θα πρέπει να σας πω ότι η μελέτη αυτή της άρσης επικινδυνότητας που είχαμε εκπονήσει, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο, διότι ερχόταν να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως την ξέραμε μέχρι το έτος 2016. Γίναν κάποιες διερευνητικές τομές, είδαμε την κατάσταση που υπάρχει στο δόστρωμα, αποτυπώθηκε και φωτογραφήθηκε η κατάσταση του τοιχείου, είναι φανερές οι επιδεινώσεις. Και έτσι, σας είπα εν συντομία, είναι στο ειδικό, μπορείτε να με ρωτήσετε αργότερα. Θα σας πω τώρα τα μέτρα, τα διαβαθμίσαμε, τα μέτρα που σκεφτήκαμε με μια σειρά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πρώτα-πρώτα είναι τα άμεσα μέτρα προστασίας για τους διερχόμενους και τους πολίτες. Αυτά τα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, θα τα πω επιτροχάδιν. Είναι η απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων βάρους άνω των 5 τόνων, η απαγόρευση της πρόσβασης και παραμονής ατόμων στην παραλία κατά του τοιχείου αντιστήριξης, ο αποκλεισμός της διέλευσης ατόμων από το πεζοδρόμιο κατά μήκος του τοίχου αντιστήριξης σε εκείνο το κομμάτι τα 20 μέτρα, και ο αποκλεισμός της διέλευσης ατόμων από την κλιμακωτή οδό που κατεβαίνει προς την παραλία στη βόρεια πλευρά του τοίχου. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν την προστασία με την σημερινή κατάσταση, δηλαδή με την παρούσα κατάσταση του τοιχείου και του δρόμου. Για να ξέρουμε αν παραμένουμε στην παρούσα κατάσταση ή αν αυτή επιδεινώνεται, έγινε μια κατάσταση ενός συστήματος μέτρησης των μετατοπίσεων στην περιοχή, όπου ανά 2-3 μέρες το παρακολουθούμε για να ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξή του. Τώρα βέβαια έχει περάσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι μόλις 10 μέρες. Δεν παρατηρήθηκε κάτι μέσα στο δεκαήμερο, αλλά θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα, επειδή όπως ξέρετε η διαδικασία εκπόνησης μελετών και διαγωνισμών έργων κτλ., εξέβρεση σηματοδοτήσεων κτλ. Για τόσο μεγάλα έργα, είναι χρονοβόρα, η πρόταση της υπηρεσίας σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι να εφαρμοστεί ένα τμήμα της μελέτης άρσης επικινδυνότητας που είχαμε, πολύ μειωμένο και οικονομικά και σαν ποσότητες, άρση επικινδυνότητας του τοίχου, ώστε τουλάχιστον να σταματήσουμε στη σημερινή του μορφή την επιδείνωση της κατάστασης ή να μπορέσουμε να αναστρέψουμε, αλλά σε πολύ περιορισμένο εύρος. Δηλαδή, κάποιες χειροδετήσεις, κάποια αρμολογήματα, κάποιες συμπληρώσεις λίθων στα σημεία που έχουν καταπέσει, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε τον τοίχο στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Το κόστος, στο έγγραφό μας εδώ αναφέρουμε ότι είναι 27.000 ευρώ. Για την ακρίβεια είναι 27, 3, 68 και 61 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται απρόβλεπτα ΦΠΑ. Είναι ένα ολοκληρωμένο μικρό έργο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Βέβαια αυτό το έργο σε καμία περίπτωση δεν θα αυξήσει την αντοχή του τοίχου ή δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα συνεχίσουν οι παραμορφώσεις, οι οποίες όπως είπαμε εξ αρχής είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Και επίσης υπάρχει το μειονέκτημα ότι το έργο αυτό σε περίπτωση που γίνει κάποιο μεγαλύτερο στο μέλλον μετά τις μελέτες που θα σας αναφέρω,
προφανώς θα καταστραφεί, θα πάμε σε κάτι άλλο. Οπότε έχει μία παροδική αξία, πρέπει να το αναφέρω αυτό. Ναι, και συμφωνεί βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή δεν πάμε σε άλλες ιδιωτήσεις. Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε, άμεσα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την εργολαβία. Είναι ήδη εντεδειγμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τη μελέτη που είχαμε υποβάλει το 2016. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα. Σας είπα ότι έχουμε την έρευνα του Πανεπιστημίου που προβλέπει τη θεμελίωση του δρόμου. Έχουμε βέβαια και το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο μας έχει συζητήσει στατική μελέτη για τον τοίχο κτλ. Έχουν περάσει και 7 χρόνια από τότε. Οπότε η άποψη της υπηρεσίας αυτή τη στιγμή είναι ότι η μελέτη αυτή θέλει μια επικαιροποίηση, θέλει να συνοδευτεί. Πρέπει να συνοδευτεί με τις στατικές μελέτες για τον τοίχο που από ό,τι φαίνεται πλέον δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που ήταν εκείνη την εποχή και σίγουρα θέλει κάτι ριζικότερο και πιο χρονοβόρο και μια καλύτερη μελέτη για να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να συμπληρωθεί μια μελέτη της οδοποιίας της περιοχής, δηλαδή πέρα από όλα αυτά, για την αποστράγγιση της οδού και μιλάω για την αποστράγγιση στο έδαφος με κάποιο τρόπο να φέρουν τα υπόγεια ύδατα. Και βέβαια τεύχη δημοπράτησης και έναν χρονικό προγραμματισμό του έργου, του πιθανού έργου, που θα προκύψει βάσει αυτών των μελετών. Αυτό το ποσό ανέρχεται σε 72.000 ευρώ που ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Μόλις πρόσφατα κάναμε την προεκτίμηση της αμοιβής. Εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτό ή συμφωνήσει το Σώμα, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, τεχνικά συμβούλια, όλες οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες που σας είπα, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να προχωρήσουμε πλέον σε κάποιο έργο. Κάποιο έργο το οποίο θα έχει έναν ρεαλιστικό και ακριβή προϋπολογισμό για να ξέρουμε επιτέλους πόσα χρήματα χρειάζεται και τι χρειάζεται να κάνουμε για να λυθεί το θέμα οριστικά. Το οριστικά, θα πρέπει να σας πω, το βάζω εισαγωγικά, θα είναι ένα τεχνικό έργο αντιστήριξης και θεμελίωσης ενός δρόμου. Το φαινόμενο που υπάρχει στην περιοχή θα συνεχίσει να υπάρχει. Τα έργα που έχουν γίνει εκεί προ 30 ετών μέχρι σήμερα ανταποκριθήκανε στη δουλειά για την οποία κατασκευαστήκανε. Κανένα έργο δεν είναι αιώνιο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Βέβαια, σήμερα έχουμε δυνατότητα να υπολογίσουμε με πιο ακριβείς και ασφαλείς παραμέτρους την αντοχή των κατασκευών. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κάτι, ένα νέο έργο στην περιοχή. Αυτό το βλέπω απαραίτητο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Πρωτού περάσουμε στις ερωτήσεις, κύριε Καρακατσάνη, μια που είστε και εσείς εδώ, θέλετε κάτι να προσθέσετε επιπλέον από αυτά που είπε ο κύριος Διακοδημητρίου? Όχι, είναι όλα όσα είχαν συμπληρώσει. Πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν σε ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Χρυσαφίδη. Ενδιαφέροντα, όπως μας είπε ο κύριος Διακοδημητρίου, και δεν έχω λόγους να τα αμφισβητήσω. Εξάλλου δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις. Όμως, παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας έφυγε ένα έγγραφο από τις υπηρεσίες του Δήμου, συγκεκριμένα από την Πολεοδομία, κύριε Καρακατσάνη, που και το υπογράφατε εσείς, ούτε λίγο ούτε πολύ μιλούσε για καταποτισμό της περιοχής, για πιθανά θύματα, ότι θα μπορούσε να γκρεμιστεί το Βούρλης, μπορούσε να γκρεμιστεί ο Αρίων κτλ. Και μάλιστα αμέσως μετά ο κύριος Δήμαρχος συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη, με βάση το δικό σας έγγραφο, υποθέτω, που καλεί την πολιτική προστασία και τους άλλους φορείς του νησιού να εξετάσουν τη σκοπιμότητα, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιήθηκε, τη σκοπιμότητα κήρυξης ή μη της Ήρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, της Ερμόπολης. Αυτό παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας που περιμέναμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Αυτό το έγγραφο είχα δει ότι ήταν σε ορθή επανάληψη. Φρόντισε η υπηρεσία να το ανακαλέσει, έκανε σωστή επανάληψη αν ήταν λάθος. Ισχύουν αυτά που λέει αυτό το έγγραφο? Θα ήθελα να μάθω παρακαλώ, γιατί είναι ένα επίσημο έγγραφο του Δήμου. Ισχύει σήμερα αυτό το έγγραφο? Γιατί αν ισχύει αυτό το έγγραφο σήμερα, όλα τα υπόλοιπα που λέμε, τι τα συζητάμε? Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Δαβίδ και τον κύριο Χρακατσάνη,
πότε περίπου θα είναι έτοιμη μελέτη, αλλά για όλο το έργο. Θέλω να ρωτήσω, αν κατάλαβα καλά, είπαμε για δύο έργα, ένα πρόχειρο με περίπου 27.000 και ένα δεύτερο πιο ολοκληρωμένο με 75, με επικαιροποίηση της μελέτης. Α, η μελέτη θα κοστίσει τόσο. Οπότε από εκεί πέρα θα έχουμε και το θέμα της χρηματοδότησης του δεύτερου έργου, αν και εφόσον. Αυτό είναι να ρωτήσω. Ο κύριος Τρογγύλης επίσης. Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας όλο το φάκελο της περίπτωσης αυτής, βέβαια είναι πολύχρονη αυτή η διαδικασία, βλέπω από το ερώτημα μου έχει σχέση με, με μια ερώτηση της υπηρεσίας τεχνικών υπηρεσιών προς το, προς το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για άρση επικινδυνότητας και γενικά αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Το ερώτημά μου έχει να κάνει, αυτές οι οδηγίες που δόθηκαν και από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με ημερομηνία από ό,τι βλέπω εδώ 28 Ιανουαρίου 2016, ότι τους λέω ότι μπορούν να προχωρήσουν σύμφωνα με τα επιβληθέντα τέφη δημοπράτησης, μπορούν να εφαρμοστούν κλπ. Και έχει, και για την έχει διάφορες οδηγίες. Άρα λοιπόν είχαμε κάποια μελέτη για να προχωρήσουμε στη διαδικασία της άρσης επικινδυνότητας. Γιατί δεν προχώρησαν αυτές όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με την εισήγηση και το ερώτημα το οποίο έθεσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας. Έχουμε εδώ τους υπευθύνους. Είναι μαζί μας και ο συμπαραστάτης του Δημότη για τις επικύρεις, ο κύριος Νικήτας Γρυπάρης, ο οποίος επίσης θέλει να απευθύνει μια ερώτηση. Σας δίνω το λόγο, κύριε Γρυπάρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στον κύριο Γιακοδημητρίου. Μιλήσαμε για άκουσα προηγουμένως, ήμουν εδώ έξω και άκουσα για ένα πρώτο έργο γύρω στις 28.000 ευρώ. Με το οποίο θα γίνουν ορισμένα μέτρα επίγοντα για να μπορέσουμε να το θέμα να μπει στη γραμμή, δηλαδή να μπορέσει να επιληθεί. Από το λόγο που, από αυτό που είπε, μάλλον εγώ αποκόμισα την εξεντύπωση ότι κι αν ακόμα γίνει αυτό το έργο, δεν εξασφαλίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον έτσι εγώ είπα, έτσι κατάλαβα, η ασφάλεια δηλαδή των πολιτών, των διερχομένων και των τροχοφόρων στην περιοχή. Θέλω λοιπόν να κάνω την εξής απλή ερώτηση, γιατί εγώ ενδιαφέρομαι και για όλοι μας, δηλαδή, για την ασφαλή διέλευση των πολιτών και των τροχοφόρων. Πιστεύετε ότι όταν γίνει άμεσα αυτό το έργο, το οποίο πρέπει να αρχίσει εντός των ημερών, κατά τη γνώμη μου, εξασφαλίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η ασφάλεια των διερχομένων πολιτών και τροχοφόρων από την περιοχή, με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, βέβαια, έτσι. Εκτός εάν γίνει κάποιο καθοριστικό φαινόμενο ή κάποιο σεισμό ή οτιδήποτε που δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Αυτό θα ήθελα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό, διότι καταρχάς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση εν ώψη του ότι βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Υπάρχει το καλοκαίρι μπροστά μας, δεν μπορεί η πόλη να αποκοπεί, ούτε να χωρίζεται σε δύο μέρη, ούτε να γίνονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ούτε να αναγκαστεί ο μισός πληθυσμός να μετακινείται από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη μέσω του δηλίου και της αναστάσεως της περιοχής, δηλαδή των παρυφών της πόλεως, προς τη βόρεια πλευρά της. Θα ήθελα λοιπόν, σαν τεχνικός και σαν υπεύθυνος, να μου πει κατά πόσο και σε τι ποσοστό υπολογίζει ότι διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ασφαλής διέλευση τροχοφόρων και πολιτών από την περιοχή αυτή, ώστε να μην έχουμε κάποια επικινδυνότητα περαιτέρω και κάποιο άλλο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω τώρα από τον χρόνο της μελέτης. Λοιπόν, η προεκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η μελέτη, θεωρούμε ότι οι προκαταρκτικές ενέργειες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα χρειαστούν περίπου 4 μήνες, ο συνήθις χρόνος για ανάθεση μελετών. Και επίσης είναι στο χέρι μας πόσο σύντομα θα ορίσουμε στο μελετητή που θα αναδειχθεί να κάνει τη μελέτη. Φρονώ ότι μια χρονική περίοδος της τάξης των 5 μηνών είναι επαρκής για να έχουμε μια πλήρη μελέτη της τάξης που χρειαζόμαστε. Μιλάμε συνολικά δηλαδή για 9 μήνες. Σας είπα για την αρχή ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείνουμε αυτό το μικρό έργο που αναφέρθηκε στην αρχή, για το οποίο θα πω εκτενέστερα. Ως προς το έγγραφο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ερώτημά μας, αν το δείτε προσεκτικά, δίνει κάποιες οδηγίες σε μισή σελίδα
Αλλά μετά αρχίζει το τα ενδέχεται. Δηλαδή, κατά τη φάση κατασκευή, αν θυμάμαι καλά τώρα την διατύπωση, δεν θυμάμαι και απ' έξω να το παραλάβω. Περιληπτικά λέει ότι στη φάση κατασκευή ενδέχεται να επιδεινωθεί ο τείχος και ενδέχεται να γίνει το ένα και ενδέχεται να γίνει το άλλο. Εμείς, σαν υπεύθυνοι του Δήμου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με ενδέχεται. Δηλαδή, αν προκηρύξουμε ένα έργο και αναθέσουμε σε έναν εργολάβο, σε έναν ανάδοχο, σε μια εταιρεία να κατασκευάσει κάτι, θα πρέπει να έχουμε ένα προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα και τα ενδεχόμενα αυτά να συνοδεύονται από μελέτες. Δηλαδή, ωραία, ενδέχεται να καταρρεύσει ένα μέρος του τοίχου. Θα πρέπει να προέχουμε προβλέψει τον προϋπολογισμό για να ξαναχτιστεί. Και για να ξαναχτιστεί, θα πρέπει να έχουμε προβλέψει και τη μελέτη για το πώς θα γίνει αυτό. Προσωπικά, εμένα η απάντηση αυτή του Πανεπιστημίου δεν με καλύπτει καθόλου σαν μηχανικό και δεν θα με καλύπτε και σαν εργολάβο. Δηλαδή, ποτέ δεν θα αναλάβανα να κατασκευάσω ένα τέτοιο έργο με αυτή τι οδηγίε τη μισή σελίδα. Η μελέτη, τα προτινόμενα έργα τη έρευνα είναι πάρα πολύ καλά, είναι αξιοσέβαστα, είναι μελετημένα, έχουν μια πλήρη λύση για το θέμα του δρόμου. Αλλά είναι αυτό που είπα και προηγουμένως για τη μελέτη. Θέλουμε και ένα προγραμματισμό. Δηλαδή, αυτό το ενδέχεται να μην υπάρχει. Όπως προς τη διασφάλιση των διερχομένων, είπα ότι η διασφάλιση των διερχομένων εξασφαλίζεται με την παρούσα κατάσταση, όχι με το εργάτι αυτό που προτείνουμε. Και για να ξέρουμε ότι η παρούσα κατάσταση παραμένει και μέχρι πότε θα παραμένει, εγκαταστήσαμε το σύστημα παρακολούθησης των μετατοπίσεων. Έτσι, έχουμε το σύστημα παρακολούθησης, δηλαδή ανεξάρτητα θα κάνουμε τον τοίχο, έχουμε τοποθετήσει ένα τριγωνομετρικό δίκτυο μικρό, όπου το ελέγχουμε ανά δεύτερη μέρα, για να δούμε αν η κατάσταση των μετατοπίσεων της οδού και του τοίχου παραμένουν όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί ανταποκρίνονται σε σήμερα. Φαίνεται να συνεχίζει. Οπότε, αυτά τα άμεσα μέτρα που έχουμε λάβει διασφαλίζουν όπως είμαστε σήμερα την ασφάλεια των πολιτών. Για τον τοίχο, το εργάτι αυτό το προτείνουμε. Όχι για άλλο λόγο, αλλά για να τον διατηρήσουμε στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί με βάση την σημερινή κατάσταση θα προχωρήσουμε και στην ανάθεση μελέτης, στις εργολαβίες κλπ. Δηλαδή, να έχουμε ένα σταθερό σημείο να πατάμε, να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι, ότι δεν θα κυλήσουν και άλλες πέτρες στη θάλασσα, ότι δεν θα ανοίξουν και άλλοι αρμοί. Δηλαδή, τι προβλέπει. Αρμολόγηση, όπου υπάρχουν ανοιχτοί αρμοί να καλυφθούν. Καθαρισμό του τοίχου από διάφορα φυτά που έχουν φυτρώσει, ρίζες κλπ. Ώστε να σταματήσει η διάβρωση. Κάλυψη των οπών που έχουν δημιουργηθεί με σκυρόδεμα. Και μέχρι εκεί. Δηλαδή να ξέρουμε ότι ξεκινάμε από αυτή τη βάση όπως είναι σήμερα και προχωράμε τις ενέργειές μας. Η διασφάλιση του κόσμου γίνεται με βάση τη μέτρηση που κάνουμε ανά δεύτερη τρίτη μέρα για να δούμε αν η κατάσταση παραμένει όπως είναι. Η απορία μου είναι η εξής. Λέτε ότι η διασφάλιση των διερχομένων αυτή τη στιγμή κατοχυρώνεται, ας το χρησιμοποιήσουμε τον όρο, με την παρακολούθηση. Έτσι. Η παρακολούθηση όμως δεν γίνεται με κάποιο μετρητή ή με κάποιο όργανο το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας δώσει στοιχεία. Και λέω λοιπόν, αν μέσα σε 2-3 μέρες, σε αυτές που γίνεται η παρακολούθηση, συμβεί κάτι, θα το προλάβουμε. Αυτό εγώ ρωτάω. Η απορία μου είναι αν αρκεί και είναι επαρκής απλώς η παρακολούθηση και η μη απαγόρευση, δηλαδή η απαγόρευση η διέλευση από την περιοχή, ή πρέπει με αυτό το έργο να ενισχύσουμε, ας πούμε, το τοιχείο αντιστήριξης, ώστε να αποφύγουμε κάτι χειρότερο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Διακοδημητρίου, θέλετε να το ξεκαθαρίσετε αυτό που ρωτάει ο κύριος Γρυπάρης? Θα πω μόνο ότι όντως δεν έχουμε κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα που να παρακολουθούμε σε συνεχή ροή την εξέλιξη, αλλά ακόμα και να είχαμε, αν συμβεί κάτι μη προβλέψιμο, όπως είπατε, ένα σεισμός, αυτό για να γίνει και είτε έχουμε το σύστημα είτε όχι, δεν έχει καμιά διαφορά. Αν συμβεί κάτι που είναι θέμα δευτερολέπτων, θα συμβεί είτε έχουμε το σύστημα. Σας είπα, το παρακολουθούμε τώρα κάθε δεύτερη τρίτη μέρα. Αν δούμε, και πραγματικά σας το λέω, αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αν δούμε ότι συνεχίζονται κάποιες παραμορφώσεις περισσότερες από το αναμενόμενο, θα ειδοποιηθεί άμεσα και ο Δήμος, ας πούμε, και όλες οι αρμόδιες αρχές. Και τα μέτρα αυτά θα πάνε επί το αυστηρότερο. Έτσι, δεν πρόκειται να δούμε ότι υπάρχει μια παραμόρφωση μεγάλη και λέμε αν θα τα αφήσουμε. Είναι σίγουρο αυτό και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και μικρή ακόμα. Μέχρι στιγμή, έχει περάσει ένα δεκαήμερο, δεν έχουμε δει ούτε ένα χιλιοστό απόκριση. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε σε αυτή τη βάση και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Το έγγραφο
δεν είναι από μόνο του. Υπάρχει μια τεχνική έκθεση από την αυτοψία των ζημιών, το οποίο συνοδεύει αυτό το έγγραφο, το οποίο είτε στην ορθή επανάληψη, είτε στην αρχική του μορφή, έχει να κάνει με τον τρόπο χρηματοδότησης, πώς θα επέμβουμε χρηματικά σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που έχει σημασία είναι η τεχνική έκθεση, η οποία την εκπώνησαν πολιτικό-μηχανικές υπηρεσίες μας και είναι απόλυτα τεκμηριωμένη για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί. Μέσα εκεί λοιπόν αναφέρεται ακόμα και αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης. Δηλαδή, μέσα από την πολιτική προστασία, επειδή υπάρχουν πιο γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης, γι' αυτό έγινε αυτό το έγγραφο, με ό,τι ακριβώς προβλέπει αυτός ο νόμος για την πολιτική προστασία, αυτά βάλαμε μέσα σε αυτό το έγγραφο. Από εκεί και πέρα, ο κ. Διακοδημητρίου επέλεξε αυτή την άποψη για τη συνέχιση των εργασιών, με τις οποίες εγώ ταυτίζομαι απόλυτα. Χρησιμοποιώντας λίγο και τη δική μου επαγγελματική ιδιότητα, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους και στον κόσμο που μας ακούει ότι τα γεωλογικά φαινόμενα, κάτω ληστήσεις, σεισμοί, ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν είναι διεργασίες οι οποίες απαντώνται μονοσήμαντα με ένα ναι και με ένα όχι. Έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να του πει να σου απαντήσει με 35% υπάρχει πιθανότητα, γιατί είναι από τη φύση τους αυτά τα φαινόμενα, κάτι τα οποία συμβαίνουν υπογείως, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και επειδή υπόκειται στην επιρροή χιλιάδων παραγόντων, έτσι, ένας παράγοντας να υπερισχύσει κάποιο άλλο θα αλλάξει τη ροή. Άρα λοιπόν η παρακολούθηση είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο εμείς λαμβάνουμε στη συνέχεια αποφάσεις. Έτσι. Το γεγονός ότι υπάρχουν μάρτυρες και παρακολουθούν τη διαδικασία αποτελεί την εγγύηση, κατά την άποψή μου, στο μέτρο του ανθρωπίνως και επιστημονικώς εφικτού, προκειμένου να αποφευθούν ή να προληφθούν περαιτέρω εξελίξεις του φαινομένου. Έτσι. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους μηχανικούς να γίνουν μάντιδες εδώ, έτσι. Άλλο επιστήμον και άλλο μάντις, έτσι. Αυτό είναι το όριο της επιστημονικής γνώσης αυτή τη στιγμή, έτσι. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, συμφωνώ ότι σε αυτή τη φάση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, μπορούμε σε πρώτη φάση να διασφαλίσουμε, να ενισχύσουμε τις αντιρρήδες από κάτω, δηλαδή να μην έχουν περαιτέρω διεύρυνση της πληγής ή διαφυγή φερτών υλικών ή των υποκειμένων, σε δεύτερη φάση να μελετηθεί ριζικά το φαινόμενο. Αυτά ήθελα να πω έτσι, για να μην προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μονοσήμαντα. Αυτή η επέμβαση που γίνεται τώρα είναι ακριβώς η επέμβαση προστασίας του ήδη υπάρχοντος στοιχείου, το οποίο διέπεται από τους κανόνες του αρχαιολογικού νόμου, είναι εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και σαφώς σε όλα του τα έγγραφα θέλει να το διατηρήσει. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε με αυτόν τον τρόπο για να μην το χάσουμε τελείως. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εργασία η οποία προτείνεται αυτή τη στιγμή. Λέει λήψη άμεσων μέτρων και λήψη απόφασης για την οριστική επίλυση αυτού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα πάρουμε απόφαση για την οριστική επίλυση αυτού, αφού, όπως μίλησε ο κ. Διακοδημητρίου, είναι θέμα προγραμματισμού που μπορεί να μην ευοδοθεί ποτέ κλπ. Και είναι και θέμα χρόνου. Αυτό που θέλω εγώ να πω, ότι σαν απλός πολίτης, διαβάζοντας όλη αυτή την αλληλογραφία και ξέροντας ότι έχει επέμβει η εισαγγελέας με προκαταρκτική, με άμεση μάλιστα προκαταρκτική εξέταση και έχει καλέσει τους περισσότερους από εσάς που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, τι απόφαση θα πάρω εγώ απέναντι στους δημότες στο αν είναι ασφαλής ή όχι αυτός ο δρόμος? Μπορώ εγώ με την όποια απόφασή μου να πω ότι ασφαλής είναι, περνάτε και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αφού ήδη λένε ότι δεν ξέρουν αύριο τι θα συμβεί και καλά λένε. Δεν μπορεί να προβλεφτεί αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς θα ψηφίσω εγώ κάτι, μέτρα τα οποία δεν είναι άμεσα? Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ πέρα και μας έλεγε η υπηρεσία να κλείσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή, τι θα λέγαμε? Να κλείσει ή να μην ανοιχτός? Θέλω ακριβώς να δω πώς θα είναι το διατακτικό, ας πούμε, της απόφασης που θα ψηφίσουμε και επιφυλάσσομαι για την ψήφο μου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε,
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει υπεύθυνη θέση και στάση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει πληθώρα εγγράφων. Στέκομαι όμως σε ένα απλό, προβληματισμό εγώ από την πλευρά μου. Η πολιτική ηγεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ήξεραν το πρόβλημα, ενώ βλέπω ολόκληρη αλληλογραφία για την επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο τμήμα, βλέπω και προτάσεις και ερωτήματα τα οποία φεύγουν και προς το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για τον τρόπο τον οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας, ολόκληρη αλληλογραφία. Μας δημιουργούνται, λέει όμως, σαν τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ορισμένες απορίες, η επίλυση των οποίων θα μας βοηθούσε ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και ασφαλή κατασκευή του έργου. Και λέει πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η πασαλοστοιχεία κλπ. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και, εν πάση περιπτώσει, τους έρχεται μία απάντηση με αρχές, μάλλον 28 Ιανουαρίου του 2016. Δεν θα έπρεπε αυτό το έργο λοιπόν να είχε προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, αφού είναι τόσο άμεσο και τόσο επικίνδυνο όπως διαφαίνεται στη συνέχεια. Και του λέει, και τους λέει στο Πανεπιστήμιο, τα σχέδια κλπ. Είναι πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Τώρα, όσον αφορά την κατασκευή, τους λέει, της κατάτη πασαλοστοιχίας, παράλληλα προς τον τοίχο αντιστήριξης, ενδέχεται να επιδεινωθεί η κατάσταση του υφιστάμενου τοίχου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την κατασκευή της πασαλοστοιχίας, θα πρέπει να γίνουν εργασίες ανακατασκευής ή και ενίσχυση των τμήματων του πέτρινου τοίχου κλπ. Τους δίνει δηλαδή τη δυνατότητα και το πράσινο φως κατά εμέ να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν άμεσα και να είχε προβλεφθεί και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Για να μην έχουμε όλα αυτά τα περαιτέρω, τα οποία δόθηκαν και υπέρμετρες δημοσιότητες με συνέπειες καταστροφικές, αν συνεχιζόταν το γαϊτανάκι αυτών των ανακοινώσεων. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σταθώ και να πω πώς λοιπόν μια υπεύθυνη υπηρεσία της δημοτικής μας, του Δήμου μας εδώ, δεν προχώρησε και δεν το προέβλεψε και στο τεχνικό πρόγραμμα. Ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν για μένα, κατ' εμέ, πρέπει να απαντηθεί από τους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών και των υπευθύνων προϊσταμένων, αλλά και των πολιτικών προϊσταμένων αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Υπάρχουν οι οδηγίες λοιπόν, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να είχαν υλοποιηθεί. Υπάρχουν βέβαια, τους λέει κιόλας, σύντομα θα σας αποσταλείτε και το σχέδιο με τη σφραγίδα και την υπογραφή του μελετητή. Ενώ τα θεωρημένα τεύχη υπάρχουν στην επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν στη συνέχεια τι προέκυψε και δόθηκε τόση μεγάλη δημόσια. Δεν είχαμε την πίστοση και έπρεπε να εξευρεθούν άλλοι τρόποι με λάθος τρόπο χειρισμό επικοινωνιακό. Για να πω και στον συνάδελφο να απαντήσω. Θέλω λίγο. Άκουσα τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, κυρίως των τεχνικών, λόγω της συνεργασίας που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Τις απόψεις τους τις γνωρίζω. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στρογγύλης, ότι γιατί δεν μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα το φετινό το συγκεκριμένο έργο, θέλω να απαντήσω ότι τουλάχιστον για τους τελευταίους 32 μήνες που είναι τούτο εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο από το Σεπτέμβριο του 2014 και διά της υπηρεσίας και του αρμοδίου αντιδημάρχου του συναδέλφου του Σταύρου του Γουσγουνέλη, ξέραμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο τυχείο αντιστήριξης και ότι ο δρόμος, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις που έκανε συνεχώς η τεχνική υπηρεσία, τις μετρήσεις αυτές που αναφέρθηκαν πριν, ήταν σταθερός λόγω ενός μεγάλου τεχνικού έργου που είχε γίνει εκεί πέρα το 1984 και εκπονήθηκε και το υπόστρωμα ουσιαστικά του δρόμου ήταν σταθερό με κάποια δοκάρια τα οποία είχαν γίνει με εκείνο το τεχνικό έργο και το έργο αυτό πραγματικά δούλεψε επί 30 χρόνια πάρα πολύ καλά. Είναι γεγονός αυτό. Απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι στο νέο τεχνικό πρόγραμμα για το 2017, δηλαδή στα τέλη του 2016, με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας μπήκε το νέο έργο που όλοι ξέρετε και όσοι το ψηφίσαμε ή το καταψηφίσαμε τέλος πάντων, ήταν η επισκευή του τυχείου αντιστήριξης
προϋπολογισμό 71.000 ευρώ. Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά μετά την τελευταία βροχόπτωση του Ιανουαρίου και εκεί πράγματι έγινε αυτή η μετατόπιση που έχουμε δει στο τοιχείο και εκεί ακόμα δεν ήμασταν, αν θέλετε, 100% σίγουροι αν το τοιχείο γκρεμίζεται, να το πω έτσι, ή αν ο δρόμος σπρώχνει το τοιχείο. Εκεί ήταν που δόθηκε, έγινε μια ευρεία σύσκεψη στην τεχνική υπηρεσία, στην οποία ήμουν παρόν και εγώ, ο κύριος Βακόντιος και φυσικά ο Δήμαρχος, και για τον Δημάρχο δόθηκε εντολή για τομές στο συγκεκριμένο δρόμο, για να δούμε την κατάσταση του τεχνικού έργου του 1984 που ανέφερα πιο πριν. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτεται ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δρόμος δεν είναι λόγω του ότι έγινε ένα κακό τεχνικό έργο εκεί, αλλά προήλθε από μετέπειτα σκαψίματα που έγιναν στο συγκεκριμένο δρόμο από κυρίως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Δηλαδή κάποιες ακυρώσεις που είχε το συγκεκριμένο τεχνικό έργο είχαν κοπεί, είχαν χαλάσει, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το έργο το συγκεκριμένο του 1984, επαναλαμβάνω, να παρουσιάζει προβλήματα. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω. Από εκεί και πέρα ξεκινούν συνεχείς επαφές του Δημάρχου, του Αρμοδίου Αντιδημάρχου, της Τεχνικής Υπηρεσίας, των Διευθυντών, των Προϊσταμένων, με τελικό πόνημα τη σημερινή εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλω να πω δηλαδή στη λεπτομέρεια τώρα της μελέτης που αναφέρθηκε από συναδέλφους που έγινε από το Καποδιστριακό υπό τον κύριο Ελέκα, που ήταν συνεργασία της Νομαρχίας με τον τότε Δήμο Ερμούπολης, προγραμματική σύμβαση. Και γι' αυτό ερχόμαστε, κύριε Χρυσαφίδη, με τη σημερινή εισήγηση για άμεσα, έτσι, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μακροπρόθεσμα φυσικά μέτρα είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη με στοιχεία πολλά από την μελέτη του Καποδιστριακού, που να γίνει μελέτη εφαρμογής και να μπορέσουμε να εκπονήσουμε, να βρούμε τη χρηματοδότηση φυσικά και να εκπονήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Στη δευτερολογία, αν χρειαστεί, θα επανέλθω και με άλλες διευκρινήσεις. Ναι, πολύ σύντομα θέλω να πω ότι θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν είναι και τόσο ουσιαστικό να κοιτάμε τι έγινε και τι δεν έγινε στο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που έρχεται εδώ και πολλά χρόνια, πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει μόνο η θέση Βούρλη, αλλά επεκτείνεται σε όλη στην ευρύτερη περιοχή Δόξας και Λιβοχωρίου. Από τότε λοιπόν που η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά τον φετινό χειμώνα, έχουμε κάποια προσωρινά μέτρα για την ασφάλεια των δημοτών, τα οποία ακούσαμε ότι ήδη έχουν πάρθει. Έχουμε έναν προγραμματισμό και μια προετοιμασία για ένα έργο επισκευής που και αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι θα έχει προσωρινά αποτελέσματα με στόχο να συνδράμει τους ώστε η κατάσταση να μην γίνει ακόμα χειρότερο και να μην επιβαρυνθεί άλλο. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον. Έχουμε επίσης, όπως ακούσαμε, τις συνεχείς μετρήσεις που γίνονται από τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας που παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή. Και σαν οριστική λύση προτείνεται μια μελέτη ούτως ώστε να γίνει ένα έργο για την συνελική αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί σύντομα. Πιστεύω λοιπόν ότι από τότε που επιδεινώθηκε η κατάσταση βλέπουμε, για να ολοκληρώσω και να συνοψίσω, μια γενικότερα υπεύθυνη αντιμετώπιση και υπεύθυνη στάση του Δήμου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ήθελα να πω ότι αν κάποιος συνάδελφος θεωρεί ότι εδώ που έχουμε φτάσει υπάρχει κάποια άλλη λύση που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικότερα, ας καταθέσει την πρότασή του. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο από τη στιγμή που εμπεριέχει παραμέτρους γεωλογικής εξέλιξης και
με βάση την τριμερή προγραμματική σύμβαση. Βλέπω εδώ η θεματολογία έχει να κάνει και το αντικείμενο με έρευνες γεωμορφολογικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, αναλύσεις ευστάθειας πανών κτλ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα έργο σύνθετο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση του υποβάθρου του γεωλογικού της περιοχής σε συνδυασμό με το όποιο τεχνικό έργο προταθεί για να υλοποιηθεί. Η τριμερής προγραμματική σύμβαση, η οποία είχε συναφθεί το 2010 μεταξύ της τότε της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμοπόλεως, του τέως Δήμου Ερμοπόλεως και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ουσιαστικά για μένα ήταν μια προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού της τάξης των 190.000 ευρώ. Από ό,τι βλέπω εδώ ακριβώς είναι 190.500 ευρώ, δεν το βλέπω ακριβώς, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο είναι. Είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Παραδόθηκε η έρευνα και τα παραδοτέα από το Πανεπιστήμιο όπως προβλεπόταν, παρελήφθησαν από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, αλλά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και η μηχανική μας δεν ήταν απολύτως πεπισμένη με βάση τις λεκτικές διατυπώσεις και τη ρητορική η οποία χρησιμοποιούνταν στην μελέτη αυτή και στην έρευνα, αναφορικά με το κατά πόσον αυτή η προτινόμενη λύση είναι και η πλέον ενδεδειγμένη. Ενέκρινε δηλαδή κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην πορεία, στη φάση δηλαδή κατασκευής και υλοποίησης του έργου το οποίο προτινόταν. Ιδιαίτερα για το κομμάτι της περιοχής έμπροσθεν του Ξανούνα Βούρλη, είδα και εγώ υπάρχει μια αποτύπωση σε επίπεδο στατικής μελέτης, δηλαδή δεν υπάρχει μελέτη εφαρμογής, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή μιας συστοιχίας πασαλώσεων, τις οποίες πρότεινε βέβαια το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου όμως η τεχνική μας υπηρεσία, με την τεχνική και επιστημονική επάρκεια την οποία διακρίνει τους μηχανικούς μας, είχαν βάσιμες αμφιβολίες. Μετά τα τελευταία γεγονότα και μετά την επιδείνωση του φαινομένου από τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου του 2017 και μέσα στο Μάρτιο, προσωπικά εγώ ίδιος σε μια τεχνική σύσκεψη τεχνική υπηρεσία, όπως προανέφερε και ο αντιδήμαρχος κ. Θανασίου, έδωσε εντολή στον κ. Καρκατσάνη να προχωρήσουμε σε τομές δειγματοληπτικές στο δρόμο για να επιβεβαιώσουμε την κατάσταση του υποστρώματος. Όπως θα θυμάστε, για περίπου μία εβδομάδα έκλεισε ο δρόμος για να πραγματοποιηθούν οι τομές, να λύσουν φωτογραφίες, να γίνει μια τεχνική αυτοψία, βάσει της οποίας προβήκαμε σε άμεσες ενέργειες. Δηλαδή, με βάση την εκτίμηση της τεχνικής μας υπηρεσίας, θα έπρεπε να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων άνω των 5 τόνων, ενώ για τα οχήματα τετράτροχα, δίτροχα και τους διερχόμενους πεζούς, πέραν του αποκλεισμού, του περιορισμού δηλαδή των 5 τόνων, άνω των 5 τόνων, δεν θα υπήρχε, σύμφωνα με την εκτίμηση επαναλαμβάνω της υπηρεσίας, κάποιο πρόβλημα. Αυτό και πράξαμε, καθώς επίσης ουσιαστικά απαγορεύσαμε την δίωδο, τη διέλευση προς την παραλία Ευαγγελίδη κάτω από την οδό Μαυρομορδάτου και διαθαλάσσεις με σχετική σήμανση και από κτηράς. Τέλος, απαγορεύσαμε την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο προς την πλευρά της θάλασσας με την τοποθέτηση πλαστικής τέλας, ώστε να μην μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση εκεί και να κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να πέσει από κάτω. Και αυτά ήταν τα άμεσα μέτρα τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε. Ζήτησα εγγράφος με επιστολή μου στις 14 του 2017 από την τεχνική υπηρεσία να μας καταθέσει μια εμπεριστατωμένη πρόταση. Καταρχήν να μας δώσει μια εικόνα αναλυτική σχετικά με το ιστορικό ενεργειών όλες τις υπόθεσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της επιστολής. Το δεύτερο σκέλος αφορούσε σε προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες, τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν την κατάσταση στην περιοχή, μεταξύ των οποίων, εκτός αυτών που προανέφερα, ήταν και οι παρεμβάσεις στο τοιχείο αντιστήριξης με εργασίες όπως η απομάκρυνση των φυτών, εκεί που είχαν φυτρώσει το τοιχείο αντιστήριξης, τα αρμολογήματα, το κλείσιμο της τρύπας και της σπηλαίωσης που έχει δημιουργηθεί για να μην αποκολλούνται και φεύγουν άλλες πέτρες κτλ. Αυτό λοιπόν, όπως μας λέει η τεχνική υπηρεσία, και όπως καταλαβαίνω ως μη ειδικός,
Επί της ουσίας πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο ανακούφισης, ουσιαστικά μιλάμε για μία ασπιρίνη αυτή τη στιγμή στον άρρωστο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η κυρίως παρέμβαση. Η κυρίως παρέμβαση όμως, μάλλον η κυρίως παρέμβαση με βάση την προεκτίμηση αμοιβής μελέτης, θα είναι πλήρως διαστασιολογημένη ως προς το τεχνικό αλλά και το οικονομικό κομμάτι της μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Και εξ όσων κατάλαβα, κύριε Διακοδημητρίου, εκτιμούμε ότι σε ένα χρονικό ορίζοντα της τάξης των 4 μηνών θα μπορούμε να αναθέσουμε τη μελέτη. Και σε άλλους 5 μήνες περίπου, ενδεικτικά είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα, θα μπορούμε να έχουμε πλήρη την οριστική μελέτη. Εκεί λοιπόν θα γνωρίζουμε επακριβώς ποιο είναι το τεχνικό έργο το οποίο πρέπει να γίνει και πώς θα κοστίσει. Και εκεί θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότηση αυτού του έργου. Μιας που αναφέρομαι στη χρηματοδότηση, θέλω να τονίσω ότι και η λεκτική της επιστολής, η οποία είχε σταλεί και σε μένα, αλλά και σε μια σειρά από φορείς του τέως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, είχε να κάνει κυρίως με το τυπικό σκέλος της εξασφάλισης χρηματοδότησης, στηριζόμενη σε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα κατασταλτικής αντιμετώπισης φαινομένων από καταστάσεις ανωτέρας βίας, από φυσικά φαινόμενα ή οτιδήποτε καταστροφών, ή την προληπτική αντιμετώπιση. Εμείς λοιπόν θέλαμε να εστιάσουμε στην προληπτική αντιμετώπιση και ουσιαστικά η λεκτική της επιστολής αυτής, παρότι για μένα ουσιαστικά στα μάτια πολλού κόσμου ήταν μια επιστολή που δημιούργησε μια αναστάτωση. Δηλαδή το αν εμείς συζητάμε να μπορέσει να κηρυχθεί μια περιοχή ή μια πόλη ολόκληρη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι κάτι το οποίο στα αυτιά του οποιοδήποτε δεν έχει καθόλου καλά και δημιουργεί μια κινδυνολογία και μια καταστροφολογία κατά την εκτίμηση δική μου αλλά και της υπηρεσίας άνευ λόγου και αιτίας. Άρα λοιπόν η επιστολή αυτή εστιαζόταν στον τρόπο δυνητικής εξασφάλισης χρηματοδότησης με βάση το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θέλω λοιπόν να πω εν κατακλείδη ότι εμείς, όντας μη ειδικοί, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και εμπιστευόμενοι την τεχνική μας υπηρεσία, εγώ αυτό ζήτησα από την πρώτη στιγμή και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήσαμε συνεχόμενες συσκέψεις ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής με την παρουσία και τη συνδρομή των μηχανικών της τεχνικής μας υπηρεσίας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αποκρισταλώσουμε μια εικόνα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και τεκμηριωμένη. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων, εμείς αυτό που ζητήσαμε από την υπηρεσία μας είναι να μας δώσουν την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε ως συλλογικό όργανο, ως Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να μασάμε τα λόγια μας και χωρίς να θέτουμε επουδενή σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των συμπολιτών μας ή των διερχομένων οδηγών ή πεζών από την περιοχή. Άρα, για πρώτη φορά, με αποφασιστικότητα και με βούληση ισχυρή μπορώ να πω, ένα φαινόμενο το οποίο ταλανίζει και ταλαιπωρεί την πόλη μας και το νησί μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, θέλουμε να το επιλύσουμε. Εγώ αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευθώ είναι ότι όταν έχουμε την οριστική μελέτη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής κιόλας, θα κινηθούμε ώστε το ταχύτερο να βρούμε χρηματοδότηση με αιτιολογία όχι τυπική, δηλαδή πάνω στη βάση του πώς θα βαφτίσουμε μια περιοχή ως περιοχή εκτάκτου ανάγκης για να πάρουμε τα χρήματα, με αιτιολογία ουσιαστική. Να πάμε λοιπόν στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Εσωτερικών και να πούμε αυτή είναι η κατάσταση και θέλουμε τα χρήματα. Είτε αυτό κοστίσει 500.000 ευρώ, είτε κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, είτε κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εμπιστευόμαστε την τεχνική μας υπηρεσία και καλό το Σώμα να υπερψηφίσει την προτινόμενη κατεύθυνση από την υπηρεσία μας και να την υποστηρίξει και εμείς σε επίπεδο διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, διότι όπως προαναφέρθηκε πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, διαθέσεις πιστώσεων, αναθέσεις κτλ. Πρέπει να δεσμευτούμε
διαμέσου των αρμόδιων υπηρεσιών μας, της τεχνικής και της οικονομικής, ότι στο μέτρο του δυνατού θα ελαχιστοποιήσουμε αυτούς τους χρόνους, ώστε ή δυνατόν μέχρι και το τέλος του 2017 να έχουμε αυτήν την οριστική μελέτη και να μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε τα χρήματα και μέσα στο 2018 να υλοποιήσουμε το έργο. Το ξαναλέω και επιπερτονίζω, κύριε Διακοδημητρίου και κύριε Καρακατσάνη και αγαπητέ κύριε Τεχνική Αντιδήμαρχε, ότι η παρακολούθηση την οποία εφαρμόζουμε, η πολύ συστηματική σε τακτάχρονα διαστήματα, ένα διήμερο, τριήμερο περίπου, θα πρέπει να εξακολουθεί και στην οποιαδήποτε περίπτωση εκτιμηθεί ότι τα δεδομένα διαφοροποιούνται, ακόμη και στο ελάχιστο, θέλουμε να έχουμε την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή σας, ώστε εφόσον απαιτηθεί να λάβουμε και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Επειδή το έγγραφο που πιθανόν έχετε μπροστά σας είναι απάντηση στο έγγραφο που προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος για τα μέτρα που μας ζήτησε, τα άμεσα και πρόθεσμα, παρόλα αυτά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα στην τοποθέτηση του θέματος το Συμβούλιο, αυτό που ζητάμε σε αυτή τη φάση είναι να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επισκευή τείχου αντιστήριξη περιοχή Βούλη». Αυτό. Η χρηματοδότηση υπάρχει στο τεχνικό μας πρόγραμμα ήδη. Η Οικονομική Επιτροπή είναι ενημερωμένη για διάθεση επίσης ανάλυση υποχρεώσεων κτλ. Απλώς ίσως δεν φαίνεται σωστά η διατύπωση, γιατί έχει περισσότερο στυλ ενημέρωση προς τον κύριο Δήμαρχο παρά εσύ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλώς αλλά αυτή. Άρα να συμπεριληφθεί στην απόφασή μας, αυτό θέλετε. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτό το. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, σαφώς και θα υπερψηφιστεί. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα το ψηφίσει. Αλλά όμως οφείλω να πω, υπεύθυνα απέναντι στους δημότες μας, ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πιστεί για την ασφάλεια αυτής της περιοχής, ακόμη και σήμερα, ακόμη και με τα μέτρα που έχουν πάρθει. Και αυτή την αφισβήτησή μου και αφιβολία μου, την παρέχουν ήδη οι παρόντες τεχνικοί που στα ερωτήματα του κυρίου Γρυπάρη δεν απάντησαν με σαφήνεια. Και πώς να απαντήσουν, δεν είναι θεοί άνθρωποι, τους κατανοώ απόλυτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν ενέχει κίνδυνους αυτή η περιοχή ανά πάσα στιγμή. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Και να ξέρουμε ότι ο κάθε ένας μας, ο κάθε δημότης αυτής της περιοχής, και δεν κινδυνολογώ κύριε Δήμαρχε, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να αποφασίζει αν θα περνάει από εκεί και πώς θα περνάει. Τα είπα και τα ελάλησα. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα χρειαστεί λίγο να επαναλάβω 2-3 σημεία. Όπως είπατε μόνο σας, και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, όχι υπερασπιζόμαστε στην τεχνική υπηρεσία, υπερασπιζόμαστε στην γεωλογική επιστήμη εν τέλει. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, εάν υπήρχε μια άλλη τεχνολογία από το Star Trek, ενδεχομένως δεν είχαμε τη δυνατότητα να πούμε με 100% ασφάλεια ότι περνάω ή δεν περνάω. Με την υφιστάμενη τεχνολογία που υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, αυτές είναι οι δυνατότητες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η προσοχή σαφώς και πρέπει να υπάρχει, αλλά υπάρχουν και οι υφιστάμενες επιστημονικές μέθοδοι της παρακολούθησης για να τα αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, να διασπείρουμε κινδυνολογία από αυτόν τον χώρο είναι το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, θεωρώ. Όσο σοβαρό και αν είναι ένα θέμα ή λιγότερο σοβαρό, η δική μας στάση οφείλει να είναι υπεύθυνη και νυφάλια. Αυτή είναι η άποψη. Επιπροσωπικό, κύριο Σαφίδη. Σε μια περίπτωση δεν δέχομαι ότι κινδυνολογώ, καταθέτοντας την άποψή μου, κύριε Γιαλούμου. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μου άποψη. Εντάξει, αυτό είπα. Είπα, θα ψηφίσω ότι την εισήγηση έτσι όπως την διαμόρφωσε ο κ. Διακοδημητρίου, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μην πω και αυτά που πιστεύω. Εντάξει, ευχαριστώ. Για να σταματήσει η κινδυνολογία, κύριε Πρόεδρε, το έγγραφο επαναλαμβάνω των τεχνικών υπηρεσιών και είναι μια χρυσή ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, να δείτε και να διαπιστώσετε η διεισόμαση λοιπόν όλη αυτή την ανεπάρκεια την οποία σας έχω χρεώσει από την αρχή της θητείας σας και την ελιπέστατη υπευθυνότητα σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ακούγοντάς σας και εσάς αλλά και τον κύριο Αντιδήμαρχο με προσοχή, η επιδείνωση ρογμές στα πεζοδρόμια κλπ. Δεν επήλθε, κύριε Αντιδήμαρχε, μόνο τώρα. Επικαλείται και στο έγγραφο με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2015. Και σας λέω, στο τεχνικό σας πρόγραμμα του 2016, το είχατε? Όχι. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέτε είναι φιλοσοφίες του αέρα. Και όλη αυτή η κινδυνολογία η οποία
κακώς για μένα, κυκλοφόρησε, αποδεικνύεται από τα έγγραφα. Δεν μπορεί να έχουμε επικινδυνότητες λοιπόν από το 2015 και εσείς σαν υπεύθυνη δημοτική αρχή μαζί με τις υπηρεσίες σας να μην έχετε δρομολογήσει τις λύσεις όπως απάντησε και το Εθνικό το Πανεπιστήμιο προς τις υπηρεσίες τεχνικές. Αυτό σας λέω, κύριοι. Γι' αυτό κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και εγώ θα είμαι θετικός, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά όλα να τα αναδείξουμε και να τα δείτε και στην πράξη της πολιτικής σας πορείας μέχρι σήμερα. Είτε υπηρεσίες, είτε πολιτική ευθύνη, την οποία δεν μπορείτε να την αποποιηθείτε. Βλέπω και παρακολουθώ μια αδρανοποίηση πολιτικών και ενεργειών κάποιες στιγμές. Σε σημαντικά ζητήματα λοιπόν δεν θα πρέπει να επικρατήσει για τη συνέχεια του υπόλοιπου της θητείας σας. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε σελίδα. Τεχνικός δεν είμαι και δεν μπορώ να έχω τις γνώσεις που επεκάλεται ο συνάδελφος ο κ. Στρογγύλης. Αυτό όμως που γνωρίζω κ. Στρογγύλη είναι ότι στην απόφαση τη συγκεκριμένη την οποία επικαλείστε του 2015 δεν είπα ότι είναι δική σας. Του σώματος είναι. Όχι, δεν είναι του σώματος. Δεν κατάλαβα. Ποιανού είναι. Κύριε Καρακατσάνη, μόλις ολοκληρώσε ο αντιδήμαρχος. Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών προς το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είναι προς το Δήμο. Είναι προς το Δήμο. Και σας το πέφτω ότι είναι προς το Δήμο. Λοιπόν, μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, ότι είναι προς τον κύριο Λέκα για να δώσει στοιχεία στην υπηρεσία για τη μελέτη που εκπώνησε, η οποία όμως είπαμε ότι ήταν μια μελέτη η οποία αντιμετώπιζε όλο το φαινόμενο το κατολιστικό από την περιοχή του Λιβοχωρίου, από τους τρεις ιεράρχες, προτείνει και άλλα τεχνικά έργα. Αυτά εμένα βέβαια μου τα λένε οι μηχανικοί της υπηρεσίας. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω να τα διαβάσω, ούτε γνωρίζω να κάθεσω να τα διαβάσω. Εσείς προφανώς που ξέρετε και τα διαβάζετε, έρχεστε εδώ πρέπει να μας τα λέτε. Κύριος Δήμαρχος, για να κλείσουμε. Επειδή νομίζω ότι η κινδυνολογία θα πρέπει να πάψει και στη ζωή, οι όποιες εκτιμήσεις και προβλέψεις κινούνται και πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη και το περιθώριο του στατιστικού σφάλματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, και ας μας το πούνε οι μηχανικοί μας εδώ, μπορεί κάποιος να προσυπογράψει ότι σε ποσοστό 100% δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί το παραμικρό. Όχι. Αν σας ρωτούσα το ίδιο πράγμα για το Κυκλαδικόν που είναι στην πλατεία, παρά την άρση του επικινδύνου, κύριε Καρακατσάνη, θα μπορούσατε και σήμερα να μου υπογράψετε υπεύθυνα και να μου πείτε 100% δεν θα ξαναφύγει ούτε μία πέτρα από το Κυκλαδικό ή από άλλα κτίσματα στην Ερμούπολη. Με τη λογική αυτή, κύριε Χρυσαφίδη, θα πρέπει να συστήσουμε στους δημότες μας, οι οποίοι γενικώς κινούνται πεζοί ή με αυτοκίνητα σε όλη την Ερμούπολη, να είναι γενικά προσεκτικοί. Με αυτή την εκτίμηση. Λοιπόν, άρα να προσέχουμε τι μεταφέρουμε προς τα έξω, διότι καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η κινδυνολαγνία και η κινδυνολογία είναι αρκετά πιασιάρικα και μερικές φορές και ορισμένα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να θέλουν μια ευκαιρία να υπεραναδείξουν κάποια θέματα. Όταν λοιπόν εμείς ως υπεύθυνοι αιρετοί και δημοτικοί σύμβουλοι δίνουμε τροφή και λαβές για τέτοια πράγματα, για τέτοιες ενέργειες και για τέτοιες διατυπώσεις, έχουμε και ευθύνη, κύριε Καρακατσάνη. Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να σας πει, έπεσε ένα κομμάτι της οροφής στο διάδρομο μπροστά από την απτυρονοδικείο. Κύριε Καρακατσάνη ή κύριε Διακοδημητρίου, σας ρωτάω, μπορείτε να βάλετε μια υπογραφή και να πείτε ότι 100% αποκλείεται να πέσει ένα κομμάτι του σουβά στην αίθουσα που είμαστε εδώ. Θα το βάλετε. Άρα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί κι εμείς όταν είμαστε μέσα στην αίθουσα. Άρα με αυτήν την πολύ φιλολογική και δυνητική ρητορική, γενικά να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Λοιπόν, άρα και κλείνω. Μισό λεπτό. Άρα, λαμβάνουμε απολύτως υπόψη την τεχνική πρόταση της τεχνικής μας υπηρεσίας. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα όλοι να την υπερψηφίσουμε. Επιτέλους, σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις και όπως εξ αρχής έχω ξεκαθαρίσει στους μηχανικούς μας, το οποιοδήποτε κόστος είμαστε διατεθειμένοι να το αναλάβουμε, δηλαδή κόστος κατασκευής, της οριστικής παρέμβασης, δηλαδή του έργου το οποίο
οριστικά θα επιλύει το πρόβλημα. Είμαστε αποφασισμένοι να το αναλάβουμε και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Οι μη μετράδοτα θα γίνονται. Και οι περιπτώσεις των κατολιστικών φαινομένων στην περιοχή Βούρλη Λιβοχωρίου είναι περιπτώσεις στις οποίες σας ακούμε εδώ και πάνω από 50 χρόνια, 100 χρόνια. Ξέρετε τι προβλήματα και τι ζημίες έχουν υποστεί κατοικίες στην περιοχή. Μην πάμε δηλαδή σε μια ρητορική και γιατί επιτρεπόταν από το 1940 και μετά να εκδίδονται οικοδομικές άδειες κτλ. Κτλ. Διότι αν το πάμε και έτσι, δεν θα πρέπει να χτίζεται η περιοχή εδώ και 100 χρόνια. Άρα, να είμαστε πραγματιστές. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Και άρα λοιπόν οφείλουμε με νυφαλιότητα, με προσήνεια και με χαμηλούς τόνους να μην διασπείρουμε πανικό προς τους πολίτες μας. Επειδή πράγματι παρακολούθησα και έγινε μια μεγάλη συζήτηση και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον η λέξη κινδυνολογία, θέλω να επισημάνω το εξής, εκφράζοντας πιστεύω την πλειονότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι ερωτήσεις που απήθηνα προς το σώμα και οι απαντήσεις που περίμενε ήταν οι εξής, είχαν αυτόν τον εξής σκοπό. Δεν κινδυνολογούμε. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της περιπτώσεως αυτής και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, ώστε να μην μένουμε ούτε μια μέρα επιπλέον τώρα αδρανείς, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και αυτό το γεγονός, το οποίο βέβαια θα μας ταλανίζει από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, το να προσπαθήσεις να δώσεις μια σαφή εικόνα σε όλους τους πολίτες ότι τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι τα γεωλογικά, όπως πολύ όμορφα ανέπτυξε ο κύριος Γιαλόγλου, και να τους επισημάνει στο γεγονός ότι πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε και να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διέλευσή μας στην περιοχή, είτε πεζή είτε με τροχοφόρα, και να υπακούμε στις υποδείξεις όλων των αρμοδίων, είτε είναι αυτοί που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, είτε είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, χωρίς να διαμαρτυρόμαστε και χωρίς να δημιουργούμε διενέξεις μεταξύ μας, πιστεύω ότι αυτό το γεγονός θα μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν, μην χρησιμοποιούμε λοιπόν τα έγγραφα. Τα έγγραφα τα οποία το τι υπάρχει είναι γεγονός. Έγινε στο παρελθόν, υπάρχουν εκθέσεις επιστημονικές, υπάρχουν ας πούμε παρεμβάσεις από το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Κανείς δεν θέλει να κινδυνολογήσει και να διασπείρει κινδύνους και να δημιουργήσει πανικό στον κόσμο. Απλώς πρέπει να έχουμε μια καθαρή γνώση του τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή εν ώψη του γεγονότος. Επισημαίνω, το ξαναεπαναλαμβάνω μάλλον, ότι αυτή τη στιγμή περιμέναμε και ξένα. Περιμέναμε να έρθουν τουρίστες το καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα γίνει εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλη πλεισμονία από τουρίστες. Τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα έρχεται ο καθένας, και μην νομίζετε ότι όλοι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι και θα ξέρουν πώς θα περνάνε και πού δεν περνάνε. Εγώ δεν λέω για μας που εμείς θα ζούμε κάθε μέρα, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε μέρα νύχτα είτε πεζοί είτε με τροχοφόρα μέσα στην Ερμόπολη και ξέρουν οι ξένοι που θα έρθουν τι πρέπει να τους πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει από τώρα και από σήμερα, αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν, να λάβουμε όλα αυτά τα μέτρα που ενδείκνυνται ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Έχει τη ζωή ο κύριος Δήμαρχος να κάνει μια μικρή προσθήκη. Στο λεπτό μου, ναι. Σε συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Γρυπάρης, ο συμπαραστάτης του ΜΟΤ και της επιχείρησης, θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας, τους δημότες και τον κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη και μη της Ήρου, ότι δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε φοβόμαστε το πολιτικό κόστος. Εάν οποιαδήποτε στιγμή η τεχνική μας υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τις μέχρι σήμερα γνωστές και παραδεκτές και αποδεκτές τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους για την παρακολούθηση του φαινομένου, μας χτυπήσει καμπανάκι, ανάψει δηλαδή το κόκκινο φως, αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζετε κι εσείς αλλά και όλος ο κόσμος μας παρακολουθεί, είναι ότι δεν θα σκεφτούμε το πολιτικό κόστος και θα αναλάβουμε όποιο απαιτούμενο μέτρο, ακόμη δηλαδή και τον αποκλεισμό της διέλευσης πεζών και οχημάτων. Άρα, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ζωή κανενός.
Θέλουμε όμως οριστικά και αμετάκλητα, έχοντας τη βούληση και την αποφασιστικότητα, να επιλύσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα, ένα κρίσιμο και σημαντικό πρόβλημα, το οποίο σέρνεται εδώ και δεκαετίες. Εδώ λοιπόν δεν θα κάνουμε πίσω. Το κάνει αργά παρά ποτέ. Έχει μια βάση, κύριε Στρογγύλη, χωρίς να θέλω να πω ότι λιγορήσαμε. Όμως, το ξαναλέω, δεν γινόμαστε επιστημονικότεροι των επιστημόνων. Υπάρχουν τεχνικοί επιστήμονες στην υπηρεσία μας, τους οποίους οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη. Άρα, κλείνει εδώ το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτή η υπερδημοσιότητα, η υπερέκθεση όλων των επιμέρους παραμέτρων, ενδεχομένως να έκανε και κάποια ζημιά, να δημιουργήσει και ένα πέραν του δέοντος προβληματισμό από τον κόσμο, όμως με νυφαλαιότητα και με αποφασιστικότητα στο να μην χάσουμε ούτε μία μέρα ακόμα, κύριε Γρυπάρη, είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Το αν θα μπορούσαμε να έχουμε την μελέτη εφαρμογής για το τελικό κατασκευαστικό έργο όχι σε 9 μήνες, αλλά σε 8 μήνες και 29 ημέρες, αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Και από εκεί και πέρα όλα θα βρεθούν σε εξέλιξη. Καλούμαστε να εκκρίνουμε πρώτα απ' όλα τα προσωρινά μέτρα που έχει πάρει η τεχνική υπηρεσία, δηλαδή την απαγόρευση των οχημάτων άνω των 5 τόνων, την απαγόρευση της πρόσβασης και της παραμονής των ατόμων στην παραλία Τάλιρο, τον αποκλεισμό της διέλευσης των ατόμων από το πεζοδρόμιο κατά μήκος του τείχου αντιστήριξης, καθώς επίσης και τον αποκλεισμό ατόμων από την κλιμακωτή βόρεια οδό του τείχου αντιστήριξης. Επίσης, την παρακολούθηση με το δίκτυο που έχει κατασταθεί στην περιοχή και των παραμορφώσεων, αν υπάρχουν δηλαδή επιπλέον παραμορφώσεις, και την δέσμευση ότι αν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχουν επιπλέον παραμορφώσεις, θα μεταφερθεί προς το πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να για τη λήψη περισσότερων αυστηρότερων μέτρων. Και τέλος, καλούμαστε να εγκρίνουμε να γίνει συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο επισκευή τύπου αντιστήριξης περιοχής Βούρλη. Επίσης, όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα μέτρα που επίσης πρέπει να περιληφθούν στην απόφαση. Μακροπρόθεσμα, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε τους όρους για την μελέτη. Επομένως, αυτό να το κρίνουμε σε αυτό το Συμβούλιο. Πρέπει κάτι να αναφέρουμε. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα μέτρα για την οριστική επίλυση, μπορείτε να βοηθήσετε εσείς, κύριε Διακοπημητρίου. Για την οριστική επίλυση, όπως είπα και προηγουμένως, θα χρειαστεί να γίνει μια σειρά μελετών. Αυτό θα επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τροποποίησης τεχνικού προγράμματος. Δηλαδή, θα πρέπει τώρα να δούμε. Μπορείτε καταρχήν να πάρετε μια απόφαση ότι ναι, εγκρίνουμε να γίνει η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης αυτής. Συμφωνώ. Αυτό ήθελε να ακουστεί με σαφήνεια. Για να το γνωρίζουν και οι σύμβουλοι που είναι παρόντες και ο κόσμος. Πρακτικά, αυτή τη στιγμή, σαν υπηρεσία, μας απασχολούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο με τίτλο που σας είπε ο κ. Δήμαρχος. Το δεύτερο, να προχωρήσουμε στις διαδικασίες για την ένταξη στο τεχνικό μας πρόγραμμα της μελέτης. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο θέμα, γιατί θα χρειαστεί τροποποίηση. Πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, να δώσω το λόγο στον γραμματέα του Συμβουλίου για να ψηφίσουμε. Το μικρόφωνο. Ξανά κύριε Ψαφίδη για να καταγραφώ. Καΐλης υπέρ. Στρογγύλης υπέρ. Πρίντεζης Μάρκος. Υπέρ. Χαρίτος Ιωάννης. Υπέρ. Ρουσουνέλος. Υπέρ. Πρίντεζης. Απόν. Καζαντζάκη. Υπέρ. Γουσγουνέλης Απόν. Κοσμάς. Υπέρ. Σακινέτος, υπέρ. Χρυσαφίδης, υπέρ. Βρούτσης, υπέρ. Δούναβης, υπέρ. Αθανασίου, υπέρ. Μεδρινού, υπέρ. Φραγκίσκος, υπέρ. Μπακόδρος, συγγνώμη. Παπαθανούρης Απών. Μπουτσίνος, υπέρ. Αρμακόλας, υπέρ. Αγγελοπούλου, υπέρ. Ρούσος, υπέρ. Γιαλόγλου, υπέρ. Μότος, υπέρ. Σαβοράρης, υπέρ. Φωτεινιάς, υπέρ. Ζουλουφός, υπέρ. Κεράνης, υπέρ. Ομόφωνα λοιπόν,